Υπάρχουν πολλές ελλείψεις φαρμάκων στα φαρμακεία. Δεν να το λες. Εγώ το ζω κάθε μέρα. Τι ψάχνετε τα φάρμακά σας και δεν τα βρίσκετε? Δυστυχώς. Τα 2-3 μέρες ψάχνα προχθές τη γυναίκα στα φάρμακα και μου το φέραν τελικά το φαρμακείο, αλλά. Ταλαιπωρία. Mm-hmm. Τι φάρμακα? Αυτό είναι για ζάχαρο, για καρδιά, είναι πολλό λόγιο. Ο κύριος Μανώλης Παπαδομιχελάκης είναι ένας από τους δεκάδες ρυθμιώτες που τελευταία αναγκάζεται να πηγαίνει έρχεται από το ένα φαρμακείο στο άλλο προκειμένου να βρει τα φάρμακα για τη θεραπεία της γυναίκας του. Η απίστευτη ταλαιπωρία που υφίστανται οι ασθενείς στο Ρέθυμνο εντάθηκε μετά τις γιορτές και αυτή την ώρα βρίσκεται στην κορύφωσή της, αφού ένας μεγάλος αριθμός φαρμάκων διατίθενται πλέον με το σταγονόμετρο. Υπάρχει πρόβλημα. Οι ασθενείς τι πρέπει να κάνουν? Εγώ είμαι τώρα συνταξιούχος και δεν ασχολούμαι. Ναι, αλλά οι ασθενείς, λέω, ένας άνθρωπος ψάχνει. Πρέπει να πάνε στον ΕΟΠΗ να κάνουν κάποια κίνηση μέσω ΕΟΠΗ να δουν αν βρουν μια λύση. Έχουμε καλό υπουργό τώρα. Δεν μου ζητήσει, δεν το ξέρω. Σε επίπεδο νομού, οι έλλειψεις στα ράφια των φαρμακείων αφορούν σε πάνω από 200 φάρμακα. Τα σκύπτρα κρατούν τα αντιϊκά και μάλιστα εξαιτίας των ιώσεων αυτή την εβδομάδα στο Ρέθυμνο η κατάσταση έχει δυσκολέψει, αφού δεν υπάρχει ούτε για δείγμα το πιο γνωστό στην αγορά αντιπυρετικό σιρόπι. Τραγικές όμως είναι οι ελλείψεις και σε αντιυπερτασικά, αντιπυκτικά, νευρολογικά και αντιβιωτικά φάρμακα. Βρισκόμαστε στη χειρότερη φάση που έχουμε υπάρξει μέχρι τώρα. Γιατί φανταστείτε ότι και σαν Σύλλογος Ρεθύμνου, μετά από έκκληση του Πανελληνίου, καταγράψαμε τα ελλειπτικά που είχαμε και εκείνη τη βδομάδα και στείλαμε στοιχεία. Σαν Ρεθύμνο, καταγράψαμε πάνω από 200 φάρμακα. Έτσι. Στο σύνολό τους μετριούνται σχεδόν 400 πανελλαδικά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να ελέγξουμε για να καλύψουμε ανάγκες. Δεν είναι ότι κάποιος προσπαθεί να έχει πλεόνασμα σε φάρμακο, να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες. Δυστυχώς ταλαιπωρούμε τον κόσμο χωρίς να φταίμε. Βασικό μέλημα των φαρμακοποιών είναι να μην θέσουν σε κίνδυνο τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα και έτσι κάνουν τα δύνατα δυνατά για να τους εξασφαλίσουν τα φάρμακά τους. Το παλεύουμε με νύχια και με δόντια, είτε πιέζοντας προς πάσα κατεύθυνση, είτε σε συνεργασία μεταξύ συναδέλφων, είτε συζητώντας με τον γιατρό για να γίνει αντικατάσταση, γιατί και η ιατρική κοινότητα είναι ενήμερη και είναι και οι γιατροί σε εγρήγορση. Με πολλούς από αυτούς επικοινωνούμε και μας ρωτούν, υπάρχει διαθέσιμο, για να το έχεις στα υπόψη, για να μην ταλαιπωρηθεί ο ασθενής, ειδικά σε σοβαρά περιστατικά ή οξεία περιστατικά. Αλλά παρόλα αυτά, η κατάσταση είναι πολύ πολύ δύσκολη. Η αιτία του κακού εστιάζεται μεταξύ άλλων στις πολλές εξαγωγές φαρμάκων που κάνει η χώρα μας και στις πολύ χαμηλές τιμές πώλησής τους.